Είμαστε σήμερα εδώ στην κινητοποίηση που διοργανώθηκε από κατοίκους της περιοχής. Εκφράσαμε την αγανάκτηση, την οργή και την αποφασιστικότητά μας απέναντι στην ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας. Χύνεται πολύ αίμα στις ασφάλτους των Χανίων. Το αίμα που χύνεται κατά πλειοψηφία είναι εργαζόμενοι, ιδιαίτερα με σχέση εργασίας λάστιχο. Είναι χαρακτηριστικό τα τρία τελευταία παιδιά που πεθάνανε ήταν εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύανε μετά από 17 ώρες εργασία. Το οδικό δίκτυο όχι μόνο δεν είναι ασφαλές, έχει καταστεί καρμανιόλα για τα δικαιώματα των εργαζομένων για να έχουν ασφάλεια στις μετακινήσεις τους και μια ποιότητα ζωής. Είναι διαχρονικές οι ευθύνες του εγκλήματος. Εδώ παρατηρούμε πολλά χρόνια στην Κρήτη να έρχονται δισεκατομμύρια και πακτολή επιδοτήσεων, αλλά όλα να φεύγουν στο μεγάλο κεφάλαιο εκεί που το συμφέρει κάθε φορά. Ο λόγος που τόσα χρόνια ο ΔΟΟΑΚ δεν έχει κατασκευαστεί είναι γιατί δεν ήταν προτεραιότητα για το μεγάλο κεφάλαιο και γι' αυτό το λόγο πρέπει να δυναμώσει ο αγώνας απέναντι στην εμπορευματοποίηση του ΒΟΑΚ, απέναντι στην ανάγκη ο ΒΟΑΚ να γίνει βορρά στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Διεκδικούμε ένα ΒΟΑΚ ασφαλή, χωρίς διόδια, ανοιχτό για το λαό, σύγχρονες υποδομές, να σταματήσει να χύνεται το αίμα των παιδιών μας τη στιγμή που βλέπουμε εκατομμύρια να φεύγουν σε επιδοτήσεις ξενοδοχείων και σε επενδύσεις οι οποίες έχουν ανάγκη το μεγάλο κεφάλαιο.